Δέστε τον κόσμο γύρω μας. Πόσο διαφορετικός θα ήταν αν είχαμε προβλέψει την κλιματική αλλαγή, αν είχαμε συνείδηση για το περιβάλλον, αν δουλεύαμε με βάση τις αρχές της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι μεσογειακές περιοχές είναι πιο ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή. Αν και διαθέτουν υψηλό δυναμικό για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας, παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά από το μέσο όρο της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, σε συνεργασία με 8 Δήμους της Κύπρου και εταίρους από 7 ευρωπαϊκά μεσογειακά κράτη και 70 μεσογειακές τοπικές αρχές, θέλουν να ανοίξουν μια νέα σελίδα για πρωτοπόρες δράσεις των τοπικών αρχών στην εξοικονόμηση ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γι' αυτό συμφώνησαν και προωθούν την κουλτούρα της αλλαγής και τους ευρωπαϊκούς στόχους 20-20-20. Υλοποιούν το έργο Πόλης Εξοικονόμησης Ενέργειας, μια εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου στις χώρες της Μεσογείου και έχουν έμπραχτα αποτελέσματα. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι συνυφασμένη με την προσπάθεια για πιο ανθρώπινες και βιώσιμες πόλεις. Οι αλλαγές, μικρές ή μεγάλες, ξεκινούν από τους ίδιους τους ανθρώπους και την τοπική κοινωνία. Ως Δήμος φιλοδοξούμε να πρωτοπορήσουμε, αλλά να δώσουμε και το παράδειγμα, ξεκινώντας μετά του οίκου μας όσον αφορά τον τρόπο καλύτερης διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας. Η κατοίκον εργασία περιλαμβάνει λαμπτήρες εξοικονόμησης στο Δημαρχείο, θερμομονώσεις, αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, ανάπτυξη ποδηλατοδρόμων. Η Λάρνακα θέλει να βρει την ταυτότητά της ανάμεσα στις πόλεις που πρωτοπορούν σε θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας. Θέλει να καθιερωθεί ως ελκυστικός τουριστικός προορισμός. Η αξιοποίηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε τουριστικές περιοχές όπου καταναλώνεται αυξημένη ενέργεια είναι η κατάλληλη απάντηση. Ο Στρόβολος είναι ένας από τους πολυπληθέστερους δήμους της Κύπρου. Το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής στο Δήμο έχουν μια ισχυρή και μόνιμη αναφορά. Το γραμμικό πάρκο, τον πεζόδρομο και τον ποδηλατόδρομο. Με όραμα τους στόχους του 2020, ανομορφώσαμε τον πεδιαίο ποταμό, δημιουργήσαμε μπάρκα με αυτόνομα φωτοβολταϊκά και φωτισμούς εξοικονόμησης ενέργειας. Ο Στρόβολος επέκτηνε εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας και στο αναπαλαιωμένο κτίριο του παλαιού Δημαρχείου, που τώρα στεγάζει τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, το οποίο αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για ενεργειακή ανακαίνιση δημοσίων κτηρίων. Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου στη Λεμεσό συνδύασε την ανάπλαση της πλατείας του με πλακόστρωτο, πράσινο, παιδικές χαρές, αλλά και την αποσυμφόρηση από τα οχήματα. Στο χώρο στάθμευσης μπήκε αυτοματισμός στο φωτισμό για εξοικονόμηση. Ταυτόχρονα ο Άγιος Αθανάσιος εφάρμοσε σύστημα περισυλλογής και αλέσματος των κλαδευμάτων. Με την κομποστοποίηση μπορούμε να πετύχουμε μέχρι και 35% μείωση στα οικιακά και γενικά στα δημοτικά απόβλητα. Παράλληλα, με την επεξεργασία των κλαδευμάτων μέσα από το κομπόστ μπορούμε να πετύχουμε ένα φυσικό λίπασμα για βελτίωση του εδάφους στους κήπους και στα πάρκα μας, ενώ στο άμεσο μέλλον προκύπτει και οικονομικό όφελος προς όφελος των δημοτών μας. Ο Δήμος Αγλαντζιάς συγκεντρώνει όλη την προσπάθειά του για την επίτευξη των στόχων 20-20-20 στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης με κίνητρα προς τους πολίτες για να αλλάξουν συμπεριφορά. Αναγνωρίζουμε τη σημασία της μείωσης των εκπομπών των θερμοκηπιακών αερίων. Προωθούμε την ανακύκλωση. Μέσω του προγράμματος ανακύκλωσης «Πληρώνω όσα πετώ», οι δημότες εκτός από τη διάθεση έχουν και το κίνητρο για να ανακυκλώνουν. Η Αγλαντζιά έδωσε επίσης έμφαση στα φωτοβολταϊκά στους δρόμους, στους ποδηλατόδρομους και στο σύστημα ενοικίασης ποδηλάτων, για να αφήσουν οι πολίτες, έστω για λίγο, τα ενεργοβόρα και ρηπογόνα αυτοκίνητα. Η Κύπρος έχει τη χειρότερη επίδοση στην Ευρώπη στη διαχείριση απορριμμάτων. Ο Δήμος Έγκομης θέλει να συμβάλλει στην ανατροπή αυτής της αρνητικής επίδοσης. Παράλληλα, επιδιώκει να βάλει στη ζωή του πολίτη τη χρήση του ποδηλάτου. Στο Δήμο Έγκομης ενθαρρύνουμε τους εναλλακτικούς τρόπους διακίνησης και λειτουργούμε σχέδιο για βιώσιμη κινητικότητα. Στα πλαίσια αυτά,
Διαθέτουμε ποδήλατα τα οποία μπορεί να ενοικιάζει με χαμηλό κόστος ο Δημότης και να διακινείται εντός της πόλεως. Σε σχολεία και στις στάσεις λεωφορείων, τα φωτοβολταϊκά είναι ένα ακόμα σημάδι αλλαγής. Στα Λατσιά, ο Δήμος εγκατέστησε φωτοβολταϊκά συστήματα στην οροφή του Δημαρχείου. Από ψηλά φαίνεται και το σύστημα ενοικίασης ποδηλάτων. Το Δημοτικό Μέγαρο είναι ένα εξαιρετικό κτίριο και μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για μετατροπή των δημοσίων κτιρίων σε σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση. Εφαρμόζουμε τους ευρωπαϊκούς στόχους για τα δημόσια κτίρια, εξοικονομούμε ενέργεια, παράγουμε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και προστατεύουμε το περιβάλλον. Τα Λεύκαρα μπορούν να γίνουν ξακουστά, όχι μόνο για τα μοναδικά κεντήματά τους. Ο Δήμος ηγείται της προσπάθειας τα σοκάκια των Λευκάρων να αποκτήσουν και περιβαλλοντική αρμονία με φωτισμό εξοικονόμησης ενέργειας στο Δάπεδο. Το Γυμνάσιο Λευκάρων είναι επίσης ένα υπόδειγμα για περισσότερη περιβαλλοντική συνείδηση. Τα παιδιά μας, οι αυριανοί πολίτες, πρέπει να αναγνωρίζουν από νεαρή ηλικία τη σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας. Τους το δείχνουμε έμπρακτα με την εφαρμογή φωτοβολταϊκών στο σχολείο τους. Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς βρίσκεται σε μια από τις πιο υποσχόμενες τουριστικές περιοχές της Κύπρου. Όλα βασίζονται στο μοναδικό περιβάλλον και τη θάλασσα που αξίζει να είναι προσβάσιμη σε όλους. Σεβόμαστε το περιβάλλον και τους πολίτες. Εγκαταστήσαμε καινοτόμο σύστημα πρόσβασης ατόμων με αναπηρίες στην παραλία, που ηλεκτροδοτείται με φωτοβολταϊκά. Μέτρο σήμερα δεν είναι η ανθρώπινη δύναμη, αλλά η διευκόλυνση της ανθρώπινης αδυναμίας. Οι Δήμοι της Κύπρου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εξασφάλισαν δωρεάν τεχνική υποστήριξη από τους Ευρωπαίους Εταίρους και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών. Νιώθουν ότι είναι μέρος της Ευρώπης, αντλώντας γνώσεις και καλές πρακτικές. Οι τοπικές αρχές αποδεικνύουν ότι μπορούν να φέρουν σε πέρας ένα τόσο μεγάλο στόχο για το σύνολο της Ευρώπης και την Κύπρο.